Είπαμε πάρα πολύ, γιατί παρότι τους δόθηκε η δυνατότητα σήμερα, δεν παρευρίσκεται πάλι κανείς εδώ από την αντιπολίτευση, άρα σήμερα έχουν πέσει τελείως οι μάσκες. Επιλέγουν να μην έρθουν, επιλέγουν να μην ψηφίσουν, επιλέγουν το ρόλο του ποδίου πιλάτου. Εμείς σταθεροί, συνεπείς και βάζοντας πάνω απ' όλα την ευθύνη μας, γιατί της ανδρομάχης για περιφερειάρχης, πάντως σίγουρα αυτό που επιλέγουν δεν είναι μια καθαρή πολιτική στάση και μια στάση ευθύνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τους λόγους που αναφέρονται στο διατακτικό της εισήγησης και με δεδομένο ότι ήδη υπάρχει απόφαση για την εφαρμογή του 7α, αποφασίζουμε, ζητάμε την αίτηση του σώματος για την αποδοχή της με αριθμό 2/2019 απόφαση της πρώτης επιτροπής του άρθρου 68, προεδρικό διάταγμα 30 του 86, νομών Αρκαδίας Αργολίδας Κορινθίας για την εκ νέου κήρυξη απαλωτήριωσης, τη μεταγραφή της 2 του 19 απόφασης της πρώτης επιτροπής του άρθρου 68 σε ό,τι αφορά το υποθυκοφυλάκιο Τρίπολης, νοτιού πλευράς και τα λοιπά, δεν τα διαβάζω όλα, και την εκ νέου κήρυξη της αναγκαστικής απαλωτήριωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας των συγκεκριμένων εκτάσεων στην Αρκαδία. Η απαλωτρίωση κηρύσσεται υπέρ της περιφέρειας Πελοποννήσου με δαπάνη της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία περιβαλλοντολογική Πελοποννήσου, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία. Το κόστος για τη συντέλεση της απαλωτρίωσης έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 637.720 σύμφωνα με την αίθηση εκτίμησης εταιρείας Pepper κτλ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία 3 μηνών από την κοινοποίηση τη πράξη εγγυητική επιστολή αναγνωσμένου πιστοτικού ιδρύματος για το 20% ή 127.544 σύμφωνα με το νόμο 2882 του 1, άρθρο 3, παράγραφος 7. Το έχουμε ήδη αποφασίσει. Υπήρξε ένα ζήτημα καθαρά τυπικό με κάποιες ημερομηνίες που δεν είχαν τηρηθεί κατά τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 68. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Έχουμε πει ότι ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της σύμβασης του ΔΥ, η οποία έχει υπογραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είπαμε χθες κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να το επαναλάβω. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμά μας. Είναι έργο το οποίο κατάφερε και έφερε ακόμα 68 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στο ΠΕ Πελοποννήσου, εκχωρημένα εντελώς έξω από αυτά που ήδη είχαμε για το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν έχει τηρήσει και τυπικά όλη την απαραίτητη διαδικασία προϋποθέσεων για την ένταξή του. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το θέμα 5. Θέλετε να αναπτύξω και το 6 ή να ψηφίσω το 5. Όχι, διαβεβαιώ ότι ποτέ δεν θα είχα συνταχθεί μαζί. Αυτή η διαρκής εκπαιδευτική επιρροή που ασκεί στους πολίτες, κάνοντάς τους καλύτερους ανθρώπους, την έχουν καταξιώσει ως το μοναδικό πολιτικό σύστημα που έχει θετικά αποτελέσματα. Ανεξάρτητα από τις παρενέργειες που μπορεί να έχει. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κοιτάξτε, επειδή άκουσα και κάποιες εισηγήσεις εχθές, κανένας εδώ από όλους όσους παραβρέθηκαν στο χθεσινό συμβούλιο και όσους σήμερα παρευρίσκονται εδώ, δεν έχει την άποψη ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα είναι το συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του συστήματος, του μοντέλου. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι τα πολιτικά κόμματα δεν μπορεί να μετατρέπουν τον πολίτη σε οπαδό, αλλά θα πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρατίας, να τον κάνουν καλύτερο πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν, δεν είμαστε απέναντι στα κόμματα. Είμαστε απέναντι σε αυτές τις λογικές ορισμένων ηγετικών ομάδων των πολιτικών κομμάτων, που προσπαθούν να κάνουν την κοινωνία αγέλη και τους πολίτες να τους μετατρέψουν σε οπαδούς τους. Και ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση
αυτή η άποψη με την πεπτουσία και την φιλοσοφία της συγκρότησης των πολιτικών κομμάτων. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, μια επέλαση κάποιων παρεών, κάποιες παρέες, επελάβουν κατά των κομμάτων και των θέσεων των κομμάτων, προκειμένου δημιουργώντας αυτή τη σύγχυση να ανέμονται, αυτοί και μόνο να ανέμονται, αγαθά τα οποία δεν τους ανήκουν. Γι' αυτό λοιπόν η στάση μας είναι μια στάση δημοκρατική. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτές οι παρέες δυστυχώς αποτελούν τοξικούς παράγοντες για τις ίδιες τις ηγεσίες των κομμάτων. Γιατί δυστυχώς στον τόπο μας υπάρχει κάτι που διαχρονικά ταλανίζει το πολιτικό σύστημα. Συνήθως οι ηγεσίες επιλέγουν πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητες, που δεν έχουν δυνατότητες, που δεν μπορούν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προκειμένου να βελτιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Με αποτέλεσμα οι ηγεσίες να παρασύρονται προς τα κάτω. Και αυτές οι παρέες να δημιουργούν αυτή την πολιτική τοξικότητα, κάτι που όλοι παραδεχόμαστε ως κρίση του πολιτικού συστήματος. Γιατί πόσο σημαντικό θα ήταν εάν οι επιλογές αυτών των ανθρώπων που συγκροτούν μια ομάδα, βοηθούν μια ηγεσία, είχαν επιλεχθεί με κύριο κριτήριο την αξιοκρατία και την οριμότητα αυτών που επιλέγουν. Θα είχαμε ισχυρότερες ηγεσίες, θα είχαμε ισχυρότερα κόμματα, δεν θα είχαμε κρίση στο κομματικό μας σύστημα. Για να έρθω λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα. Εμείς χαιρόμαστε και δεν κάνουμε διθύραμβους. Απλώς θέλουμε να τονίσουμε ότι όλοι εμείς μαζί, ακόμα και με τις αντιπολιτεύσεις, μέσα από το συγκρουσιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων για τη χώρα. Σήμερα λοιπόν όλη η χώρα πηγαίνει με το μοντέλο της περιφέρειας Πελοπόννησου. Είναι copyright αυτό. Αυτό δεν αλλάζει. Και ναι, μεν ζούσαμε στην περίοδο της γεννήσεως των ΣΔΙΤ στη χώρα μας, αλλά αυτό καθεαυτό δεν μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει μια αντίληψη για ΣΔΙΤ, και το καταλαβαίνεις εσύ Παναγιώτη, γιατί έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ στο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Και το θυμίζω πάλι για άλλη μια φορά, όταν το θέσαμε τότε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι μας θεώρησαν τρελούς. Τρελούς. Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να ασχοληθούν με την πρότασή μας. Και την πρόταση αυτή, την αρμοδιότητα, την πήραμε εμείς. Και έχεις δίκιο απόλυτα σε αυτό που λες. Την πήραμε εμείς γιατί είδαμε ότι δεν μπορούσαν οι καθήλυν αρμόδιοι φορείς, οι πρωτοβάθμιες αυτοδιοικητικές δομές να διαχειριστούν το πρόβλημα. Για χίλιους δυο λόγους. Είτε το λόγο του πολιτικού κόστους, είτε το λόγο της πολιτικής ευθύνης, ή ότι δεν μπορούσε το μυαλό τους να φτάσει σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο μοντέλο. Και μην το ξεχνάμε, η εμπλοκή τους με την μαφία των σκουπιδιών ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που δεν τους άφησαν ελεύθερους να βρουν το κατάλληλο μοντέλο, ώστε εδώ και πολλές δεκαετίες να μην υπάρχει αυτή η μαύρη σελίδα στην ιστορία της περιφέρειας Πελοπόννησου. Είναι γνωστό
ότι από όλες αυτές τις κατηγορίες εμπλοκής με τη μαφία δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν έχει απαντηθεί καθόλου. Δεν έχει απαντηθεί καθόλου το ερώτημα ποιες ήταν οι σχέσεις της εμπλοκής δημάρχων, αντιδημάρχων με συγκεκριμένους εργολάβους που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτό μην μας διαφέρει. Βρίσκεται σε εκκρεμότητα ακόμη στην δικαστική προανάκριση. Και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Καθότι η έρευνα έχει μεταφερθεί πλέον στους εισαγγελείς κατά πολέμησης της διαφθοράς της χώρας.